Και βλέπουμε ήδη τον Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο για να δούμε, Παντελή, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη το μέτρο αυτό της Γερμανίας. Ναι, καλησπέρα. Όπως είδαμε και στο βίντεο, αυτό που λένε στα σύνορα είναι ότι οι έλεγχοι είναι δειγματοληπτικοί. Δηλαδή, κυρίως εξετάζουν ύποπτα αυτοκίνητα, κυρίως φορτηγά, βαν, λεωφορεία, αλλά γίνονται και έλεγχοι μέσα στα τρένα όταν μπαίνουν στη Γερμανία σε συνοριακούς σταθμούς. Δειγματοληπτικοί. Ποιους θεωρούν ύποπτους. Δεν υπάρχει, δεν έχουμε ακούσει, δεν έχουμε μάθει κάτι για να αλλαγεί του όσα ισχύουν στα αεροδρόμια. Δηλαδή, οι Έλληνες που ταξιδεύουν προς τη Γερμανία, κατεβαίνοντας ίσως να δουν αστυνομικούς. Αυτοί θα ελέγξουν μόνο όσους θεωρούν ύποπτους. Δεν αλλάζει μάλλον κάτι σε αυτό που ήδη υπάρχει εδώ και μερικά χρόνια προς την Ελλάδα. Να πούμε ότι οι αρχές λένε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι στα ανατολικά σύνορα, δηλαδή στα σύνορα με την Τσεχία, με την Πολωνία, που οι έλεγχοι αυτοί υπάρχουν εδώ και ένα χρόνο. Γιατί υπάρχουν μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα από τη Λευκορωσία, πολλοί που περνάνε από την Πολωνία και φτάνουν στη Γερμανία. Εκεί εντοπίζουν κυρίως το πρόβλημα. Να πούμε ότι η αντιπολίτευση λέει ότι τα μέτρα αυτά δεν αρκούν, θέλει πιο σκληρά μέτρα, να κλείσουν εντελώς, λένε, τα σύνορα. Βέβαια, τώρα το τι συμβαίνει. Εάν κάποιος τον σταματήσουν στα σύνορα και τον κρίνουν παράνομο, ή ακόμα και αυτούς που έρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Από ό,τι μαθαίνουμε, θα σταματούν αυτούς τους ανθρώπους, δεν θα τους αφήνουν ακόμα και αν έχουν στάτος ασύλου να μπουν στη Γερμανία, και θα μεταφέρονται σε υποδομές που υπάρχουν κοντά στα σύνορα. Εδώ οι αστυνομικοί, το συνδικαλιστικό τους όργανο, λέει ότι δεν αρκούν αυτές οι υποδομές. Έχουν μόνο 800 θέσεις. Το Υπουργείο Εσωτερικών επιμένει ότι αρκούν. Να πούμε επίσης, κλείνοντας, ότι από σήμερα είναι εδώ στο Βερολίνο ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος. Αύριο υπάρχει διάσκεψη στο Βερολίνο για το μεταναστευτικό. Θα έχει συνάντηση και με Γερμανό ομολογό του και με Βρετανό. Και στις 12, μία η ώρα Ελλάδος, θα κάνει δηλώσεις έξω από τη διάσκεψη. Θα τα δούμε αναλυτικά αύριο. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.